Τώρα βραβεύτηκαν σήμερα από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων σε μια λαμπερή εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το παρόν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Ανάμεσα στα τιμόμενα πρόσωπα ήταν ο βετεράνος της δημοσιογραφίας, Νίκος Κυριαζίδης, αλλά και ένας δικός μας άνθρωπος, η Ειρήνη Νικολοπούλου. Τη βράβευση έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε με λόγια γεμάτα εκτίμηση για τους δημοσιογράφους που διακρίθηκαν. Το ήθος αλλά και η προσφορά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των ελληνικών μέσων ενημέρωσης βραβεύτηκε σήμερα στα πρόσωπα τριών δημοσιογράφων. Του βετεράνου Νίκου Γυριαζίδη, της πάντα μάχημης και μαχητικής Ειρήνης Νικολοπούλου και του Άγγλου David Hayworth, ο οποίος είναι και ο πρώτος ξένος που βραβεύεται από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Στη βράβευση παραβρέθηκαν πλήθος προσωπικότητων από το δημοσιογραφικό, λογοτεχνικό και πολιτικό χώρο και έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένα βραβείο αποτελεί πράξη αναγνώρισης μιας προσπάθειας, αλλά όπως είπα πριν, και προβολή ως προτύπου, όσο και επένδυση για το μέλλον. Τόσον γιατί δεσμεύει τον βραβευόμενο να συνεχίσει να αναδεικνύεται άξιος της τιμής που του έγινε, αλλά και γιατί χρησιμεύει ως παράδειγμα μίμησης για τους ομότεχνους. Η εκδήλωση έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρείας Υποστήριξης Ιατρικών Οργάνων Παπαποστόλου. Και αν κάποια αναρωτιέστε τι σχέση έχει η ιατρική με τη δημοσιογραφία, την απάντηση την έχει δώσει ο Ιπποκράτης πριν από 2.500 χρόνια με ένα ρητό του. Είναι δηλαδή το εφελέιν και μη βλάπτην. Θα προσθέτετα ότι σε αυτή την ιδεολογία, σε αυτό τον κανόνα, αφιέρωσαν τη ζωή τους την πολύχρονη και αποδοτική σταδιοδρομία τους. Η δική μας, Ειρήνη Νικολοπούλου, η οποία έχει ιδρύσει και το Δίκτυο Ελληνίδων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, αφιέρωσε το βραβείο στη μητέρα της και δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα και στο δασκαλό της, Θανάση Παπανδρόπουλο, ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Ο κ. Παπανδρόπουλος είχε προνοήσει και μας μίλησε όλους στο τι σημαίνει ευρωπαϊκή ενημέρωση. Τα βραβεία φέρνουν το όνομα ενός μεγάλου δημοσιογράφου, του Κωνσταντίνου Καλλιγά, ο οποίος φρόντισε φεύγοντας να αφήσει πίσω του το ήθος και την επιμονή του να φωτίζουν τους δρόμους της ενημέρωσης.